Λοιπόν, επιστρέφουμε στην κουβέντα μας, τελευταίο κομμάτι με το παρόν πάνελ. Να πάω στον κύριο Κιουτσούκη και να του διαβάσω ένα ωραίο μήνυμα που έχει στείλει. Ωραίο, συγγνώμη, το βάζω έτσι. Επειδή μιλάμε πάντα για τους πολιτικούς, οι οποίους απευθύνονται οι τηλεθεατές και άλλοι έχουν από εδώ, άλλοι από εκεί. Λέει αυτό ο φίλος μας ο Βλάσης την Παλίνη, στο τέλος οι εργατοπατέρες θα κλείσουν όλες τις επιχειρήσεις. Για να διαβάσουμε κάτι για τους εργαζόμενους και τους συνδικαλιστές. Μην διαβάσουμε τους πολιτικούς. Προφανώς είναι εργοδότης ο κύριος. Προφανώς είναι εργοδότης. Χωρίς εργοδότες δεν υπάρχουν εργαζόμενοι πάντως. Και το λένε εργαζόμενος. Έχω πει κατά επανάληψη στην εκπομπή σας ότι οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες θα έπρεπε να πηγαίνουν χέρι-χέρι. Γιατί αν δεν υπάρχουν εργαζόμενοι να παράγουν, δεν υπάρχουν εργοδότες. Και αν δεν υπάρχουν εργαζόμενοι. Άρα λοιπόν, εμείς δεν είμαστε του πάμε για να κλείνουμε τις επιχειρήσεις. Ναι. Εμείς λέμε, και το έχω πει πάμπολες φορές, ότι πρέπει να δοθούν κίνητρα στους εργοδότες προκειμένου τα κέρδη τα οποία επανεπενδύονται και δημιουργούν θέσεις εργασίας. Αυτά θα δώσουν την πολλαπλασιαστική τους αξία. Αν υπάρχουν κέρδη. Αν υπάρχουν κέρδη, υπάρχουν κύριε Κουρί. Υπάρχουν. Όπου υπάρχουν δεν λένε. Τώρα θέλετε να πάρουμε τις οικονομικές εφημερίδες να δούμε τι ο Όμιλος Μυτιλινό, ας πούμε, τι δηλώνει. Θέλετε. Πώς θέλετε να τα δούμε. Και δεν μιλώ για τη μικρομεσαία επιχείρηση. Προσέξτε. Για όλους μιλάμε. Καλό είναι να υπάρχουν μεγάλοι όμιλοι πάντως οι οποίοι να έχουν υπάρχουν... επιχείρηση πάντως. Το εμπόριο δεν έχει κέρδη. Δεν έχει κέρδη ο τουρισμός. Άμα είναι να μην κάνουμε ξενοδοχεία. Γιατί γίνονται ξενοδοχειακές μονάδες αν δεν υπάρχουν κέρδη. Εμείς λέμε λοιπόν ότι όλα είναι αλληλένδετα. Όμως, επειδή είπε κάποια πράγματα ο κ. Παρασκευόπουλος και πρέπει να δοθεί μια απάντηση. Προσέξτε να δείτε, συνδικαλιστικό κίνημα στην Ελλάδα υπάρχει. Τώρα άλλο αν δεν βολεύει τη σημερινή κυβέρνηση. Όχι, δεν είπα ότι δεν βολεύει. Έτσι, εντάξει. Εγώ είπα ότι πάντως είναι πολύ λίγο. Υπάρχει. Πώς είπατε? Ότι είναι πολύ λίγο. Εντάξει, το λέγατε. Η κατάσταση και... σήμερα είναι. Το λέγατε πριν να γίνεται κυβέρνηση. Εάν θέλεις να κάνεις αποτυχημένη εκδήλωση, βάλει τον πρόεδρο της κυβέρνησης να μιλήσει. Κύριε Παρασκευόπουλε, πριν να γίνεται κυβέρνηση, ο κύριος Τσίπρας σε κάθε απεργιακή κινητοποίηση της ΓΕΣΕ, που ήταν 52 μέσα σε μία τετραετία, ήταν παρόν μπροστά στη ΓΕΣΕ. Μην μας λέτε λοιπόν ότι δεν υπάρχει κίνημα. Αν δεν υπάρχει κίνημα, γιατί έρχονταν ο κύριος Τσίπρας. Να υπάρχουν διαδηλώσεις. Ναι, εντάξει. Να συνεχίσω. Είναι η βασική θέση του ΣΥΡΙΖΑ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα διαδηλώνει εναντίον της κυβέρνησης. Αυτό είναι λίγο παραλογισμό. Έτσι ώστε να μπορεί να συνεννοείται με την κυβέρνηση μετά. Αυτά τα πράγματα όμως δεν είναι σοβαρή πολιτική. Το κίνημα λοιπόν υπάρχει. Αυτό που δεν υπάρχει στη χώρα μας δυστυχώς είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι θα βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να επενδύσουν. Όλοι περιμένουν να πάρουν κοψοχρονιάς. Έχουν δει το πτώμα και ακούστε το κύριε Γιακουμάτε τώρα, ακούστε κύριε Γιακουμάτε. Ακούστε με αυτή τη φορολογία. Ακούστε κύριε Γιακουμάτε. Τα προηγούμενα 5 χρόνια, 6, η φορολογία στους πολίτες, η φορολογία των πολιτών. Τα προηγούμενα, αυτά είναι στατιστικά, δεν τα λέω εγώ, έχουν βγει στη δημοσιότητα. Η φορολογία των πολιτών αυξήθηκε 700% και των επιχειρηματιών μόνο 9. Κάποια στιγμή έπρεπε να το περιμένουν οι επιχειρηματίες ότι αφού τα πήρανε από τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους, θα τα πάρουν και από εκείνους. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν υπάρχουν άλλα λεφτά να δώσουν οι εργαζόμενοι. Πού να τα βρούνε? Έτσι. Άρα λοιπόν, αυτά είναι τα ζητήματα και θα πρέπει κάποτε να βάλουμε το δάχτυλο επί τον τύπο των ύλων. Δεν μπορεί κάποιος να λέει ότι έγιναν σωστά πράγματα. Τα μνημόνια έχει παραδεχθεί και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και το γραφείο που πήγε και έκανε έλεγχο ότι πέσαν έξω. Αν λοιπόν δεν παραδεχθείτε ότι ψηφίζατε βλακίες μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και η χθεσινή και η σημερινή και δεν παραδεχθείτε ότι κάνατε λάθη, γιατί αλάθαστος δεν είναι κανένας. Παραδεχθείτε το και πάμε παραπέρα. Για να πάμε παραπέρα όμως πρέπει να διορθώσουμε τα λάθη. Και τα λάθη που έχουν τα μνημόνια, αν δεν διορθωθούν κύριε Παρασκευόπουλε, γιατί έχετε την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας, αν δεν διορθωθούν, είναι βέβαιο ότι η επόμενη πενταετία θα είναι οδυνηρή για τους Έλληνες πολίτες. Ναι, πάντως, οδυνηρή. Δίνοντα το λόγο στον κύριο Παθεδόρο, απλώς να κάνω το σχόλιο και να πω, Νίκο μου, ότι καμιά κυβέρνηση από αυτές που ψηφίζει μνημόνια, γιατί όλες πλέον έχουν ψηφίσει μνημόνια. Ναι. Όταν τα ψήφιζε, δεν έλεγε ότι το έκανε με χαρά. Θέλω να πω ότι όλοι λέγανε ότι το κάνουμε με πόνο ψυχής. Ας πούμε στον ελληνικό λαό λοιπόν να πούνε ότι τους συμβίαζαν. Επειδή είπες ότι να ότι κάνανε βλακεία. Όλοι τους λέγανε ότι το κάνουμε το ζόρι. Να βγουν στον ελληνικό λαό και να πούνε ότι εκβιάζονται. Λοιπόν, πάμε στον κύριο. Ο ΣΥΡΙΖΑ το είπε. Εγώ δεν το άκουσα. Δεν το άκουσα. Πάμε στον κύριο Παπαθεοδόρου. Εγώ άκουσα για αυταπάτες τον κύριο Τσίπρα να μιλάει και όχι για εκβιασμό.
Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ υπό εκβιασμό υπέγραψε τον. Μπορούσε να παραδεθεί. Όχι. Θεώρησε, λέει, ότι ήταν η καλύτερη λύση για την πατρίδα. Και να αφήσει τον κόσμο στο. Θεώρησε ότι ήταν η καλύτερη λύση για την πατρίδα, κύριε Παρασκευό. Μα τι λες τώρα. Ναι, έχετε. Κοιτάξτε, κύριε Παρασκευό. Τρώμαξε, λέει, με αυτά που είπε ο Βαρουφάκης και θεώρησε ότι ήταν η καλύτερη λύση για την πατρίδα. Ήθελα να ξεκινήσω με ένα σχόλιο σε αυτό που είπε ο κύριος Κουτσούκης. Δεν δέχομαι και δεν το λέω προσωπικά, αλλά νομίζω ότι μπορεί να ανασκευαστεί. Δεν δέχομαι από εκπρόσωπο συνδικαλιστικό, ο οποίος έχει την πορεία του, να εκφράζεται αντικοινοβουλευτικά. Οι βουλευτές δεν ψηφίζουν βλακίες, όπως το είπατε. Και το λέω αυτό για ένα λόγο, κύριε Κουτσούκη. Διότι θέλετε να πω ότι είναι λάθη. Τα μνημόνια. Αφού δεν εντάξει, το ανασκευάζετε, δεν με πειράζει. Δεν διαβάζετε τα μνημόνια. Το ανασκευάσατε. Κύριε Παπαθεοδόρου, δεν τα διαβάζατε. Το ανασκευάσατε. Μην το κάνετε χειρότερο. Το ανασκευάσατε. Αυτό λοιπόν το οποίο σας λέω είναι το εξής. Η χώρα ψήφισε μνημόνια όχι από χόμπι. Η χώρα ψήφισε μνημόνια γιατί βρέθηκε στην κατάσταση που βρέθηκε το 2009. Το 2009. Και μάλιστα με μια Ευρώπη η οποία ήταν ανέτοιμη να δώσει λύσεις. Τις οποίες έδωσε μισές αργότερα. Τι εννοείτε δηλαδή, αυτό, όταν πήγαινε ο κύριος Παπακοσταντίνος και έλεγε ότι η οικονομία μας ήταν εγώς. Αυτό λοιπόν το οποίο λέω είναι το εξής. Ότι καμία κυβέρνηση. Πάντως δεν βρέθηκε το 9, ήρθε το 9. Έγινε. Είπα, βρέθηκε το 9. Ναι, έφτασε δεν το 9. Μόνη χώρα. Έφτασε το 9. Έφτασε. Και μάλιστα κάποια στιγμή, όπως είχαμε πει και άλλη φορά, κάποια στιγμή θα πρέπει να ενδιαφερθούμε να δούμε πώς έφτασε η χώρα, όχι το 9, από τότε που μπήκαμε στο ευρώ μέχρι σήμερα σε αυτές τις πολιτικές. Το δεύτερο που έχει σημασία. Καμία κυβέρνηση πλην ΣΥΡΙΖΑ προηγουμένως δεν είχε σωτηριολογική άποψη για το ρόλο της. Ότι θα σώσει τον κόσμο. Αυτό το οποίο ακούμε καθημερινά από το ΣΥΡΙΖΑ. Είπε ο κύριος Παρασκευάς. Μα να φεύγαμε και να αφήναμε τον κόσμο σε αυτούς που το κατέστρεψαν. Με συγχωρείτε δηλαδή. Που το κατέστρεψαν. Ακούστε να δείτε. Όλο αυτό το διάστημα από τον Ιανουάριο. Εάν δεν κατανοήσετε εσείς, γιατί ο κόσμος το έχει κατανοήσει, ότι η χώρα πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Από το κακό στο χειρότερο. Αφήστε λοιπόν τον κόσμο, θα τον ακούσετε όταν θα του ζητήσετε τη γνώμη του. Από το κακό στο χειρότερο. Και μάλιστα με κατακρίμνηση όλων των οικονομικών δικτών και μου λέτε ότι, ή λέτε, όχι εσείς, λέτε ότι έτσι θα φτιάξουμε τη δίκαιη ανάπτυξη, θα κάνετε αναμόχληση της φτώχειας, θα κάνετε κανονικοποίηση της φτώχειας, θα ρυθμίζετε τα πάντα προς τα κάτω και αυτό το οποίο θα θέλετε να κάνετε είναι να εξαγοράσετε σε ένα κομμάτι του εκλογικού ακροατηρίου αυτή την προσπάθεια. Δεν χτυπάτε τους πλουσίους, χτυπάτε τους φτωχούς και τους κάνετε φτωχότερους. Και αυτό ο κόσμος το έχει καταλάβει. Γιατί ξέρετε κάτι, όταν πηγαίνει και βλέπει ότι ο κύριος Κατρούγκαλος του λέει ότι 384 ευρώ είναι το ευρωπαϊκό όριο της φτώχειας, επομένως σου δίνουμε τη σύνταξη της αξιοπρεπούς διαβίωσης, καταλαβαίνει ότι τον κοροϊδεύει. Ναι, αλλά και με υποθεωρούν. Αυτή η περιβόητη λίστα Λαγκάρντ, μπορεί για αυτά, δεν υπάρξει με την Αφράγκο. Να σας πω κάτι. Να σας πω κάτι. Γι' αυτό έχουμε κυβερνήσεις, κύριε Πρόεδρε μου. Για να ψάχνουμε τις λίστες και να παίρνουν χρήματα. Γι' αυτό έχουμε κυβερνήσεις. Και το έχουμε ξαναπεί οι δυο μας αυτό το τραπέζι. Ξέρετε κάτι. Από το να κοιτάνε τις υποθέσεις, γιατί εγώ δεν ζητάω κάτι καλύτερο από το να πάμε στις λίστες και να πάρουμε τα χρήματα τα οποία κρύψανε κάποιοι. Αυτό είναι αυτό. Αυτό που είπατε, οι πλούσιοι. Οι πλούσιοι είναι αυτοί που λένε. Αυτό λέω. Αυτή είναι η πολιτική της κυβέρνησης και η ευθύνη της κυβέρνησης. Όλων των κυβερνήσεων. Όλων των κυβερνήσεων. Αυτό όμως που κάνει η σημερινή κυβέρνηση είναι πραγματικά η μικρή πίτα, η μεγάλη πίτα της φορολογίας να μοιράζεται στους φτωχότερους, γι' αυτό και πληρώνουμε όλο και περισσότερο. Δεν σας πω, δεν θα μπω στο λαϊκισμό. Είπατε για τον έμφυα και τον έχετε ακόμα και περιμένετε αυτή τη στιγμή έσοδα από τον έμφυα. Όχι. Βγείτε και κάνετε μια πολιτική λοιπόν, η οποία είναι αναπτυξιακή. Αυτό είναι το εφόσον. Επειδή δεν το κάνετε, αυτό που κάνετε είναι να τον φτωχοποιείτε καθημερινά και να μεγαλώνετε την απελπισία του. Γιατί αυτό έχει σημασία. Λοιπόν, η απελπισία του κόσμου. Στο Twitter, ένα μήνυμα να διαβάσω πάλι από το φίλο μου Σταύρο Βασιλάκη. Λέει: πείτε στους καλεσμένους σας που κλαίνε για τους ελεύθερους επαγγελματίες ότι ένας στους δύο δηλώνει 5.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα. Κλέβουν το κράτος, λέει, και κλέβουν την ευρωπαϊκή. Αυτό όμως. Εγώ το διαβάζω. Δεν ανταποκρίνεται σε κανένα από τα στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας. Ακούστε τι ακούει ο κόσμος. Ότι ένας στους δύο δηλώνει 5.000 ευρώ. Όχι. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτή τη στιγμή
δεν μπορούν να φορολογηθούν περισσότερο, δεν δηλώνουν ψέματα. Γιατί αν δηλώνουν ψέματα, να έχουμε ελεκτικούς μηχανισμούς και να τους πάμε στον εισαγγελέα. Να τους κλείσουμε. Διαφορετικά. Διαφορετικά. Αν μας το επιτρέψει ο Μοσκοβής να τους πάμε στον εισαγγελέα. Διαφορετικά. Αυτό είναι υπερβολή. Ότι έχουμε πάρα πολλούς. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Γιακουμάντο, παρακαλώ. Αλλά όχι ένα στους δύο. Όχι, είναι επίσημα στοιχεία. Μα και να σας πω για κάτι. Εάν είναι. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι 19 μήνες. Όχι, το έχω γράψει εγώ. 19 μήνες. Είχαμε πληρώσει 6 εκατομμύρια ένα πρόγραμμα από το Τάξης να έχει άμεση σύνδεση η μηχανή του COVID με το Υπουργείο Οικονομικών. Με τα έσοδα. 19 μήνες ενώ έχει πληρωθεί το πρόγραμμα δεν κολλάει. Ένα. Δεν τους αφήνει θεσμοί. Ότι δεν τους αφήνει θεσμοί. Δεν κατασφίξεις. Λοιπόν, σε σύνολο 293.000 που εμφάνισαν στις φορολογικές δηλώσεις, διαβάζω από την Καθημερινή πριν από λίγες μέρες, που εμφάνισαν στις φορολογικές δηλώσεις εισοδήματα από μπλοκάκια, οι 200.000 ανέγραψαν ετήσια ποσά κάτω των 5.000 ευρώ. 200.000. Όλοι μαζί. Ναι. Θα διαβάσω μετά. Για μπλοκάκια και τέτοια. Είναι πραγματικά τα στοιχεία εντυπωσιακά και χαμηλά. Εγώ δεν σου λέω. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο. Ακούμε αυτό το πλαστικό χρήμα που πράγματι θα σώσει λίγο την φοροδιαφυγή, θα την ελαττώσει. Ούτε αυτό γίνεται. Θα έρθει, λέει. Μακάρι να έρθει. Άρα είχε πει ο κ. Νικολούδης ότι σε 2 μήνες θα πιάσει 3 δισεκατομμύρια από την Ίσα Αναγκάτ και από τις λίστες και από τα αυτά. Τίποτα. Άθρακες ο θησαυρός. Άρα λέω. Εμείς πρέπει εδώ στα πάνελ οι πολιτικοί. Δεν ήρθαμε εδώ ούτε να κάνουμε κοκορομαχίες ούτε να κάνουμε μνημόσυνα. Εδώ πρέπει να βρούμε λύση. Ο λαός αυτό περιμένει από εμάς είναι Ελλάδα, κύριε Γιακουμάτρο. Ψηφίζω. Τι προτείνεις. Έτσι. Πρέπει λοιπόν στη Δέκτη Θεσσαλονίκης και ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσίπρας να αφήσει ο Τσίπρας τα ψέματα του να πει την αλήθεια στο λαό. Δηλαδή αλήθεια στα ελληνικά. Και ο Μητσοτάκης να πει συγκεκριμένα πράγματα όμως. Και ο Μητσοτάκης να πει συγκεκριμένα πράγματα. Άλλο είναι τώρα. Να πει φορολογικά. Να τα πω για τον Μητσοτάκη. Ναι. Άρα ο Τσίπρας να σταματήσει το παραμύθι στη Θεσσαλονίκη. Να μην μοιράζει άνω στον κόσμο. Να λέει την αλήθεια. Ένα. Ακριβώς λέμε τώρα. Για τον ΕΦΙΑ, για το μισθό τότε. Τώρα δεν τα 51. Χιλιάδιο ταμείο μου τα θυμίζει και άλλα παλιά. Άσα, τα ξέρω λαό. Το δεύτερο, πρέπει ο κ. Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη να γίνει συγκεκριμένο. Αλλά ζει λίγο σε αυτό. Δηλαδή ανάπτυξε. Ζει λίγο στο παρελθόν. Α τον τελειώσει για να κλείσουμε. Το δεύτερο, πρέπει ο Μητσοτάκης ούτε λαϊκισμό, ούτε παροχολογία, και αυτό θα κάνει, έτσι πιστεύω, να πει όμω συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή να πει ότι πράγματι το 29% φορολογικό συντελεστή είναι μεγάλο. Και θα τον κάνω τόσο τότε. Θα το κατεβάσω. Θα το κατεβάσω. Να σου πει ακριβώ 20, 15, 18. Θα πρέπει να κάνει μια μελέτη πώ θα πρέπει. Ναι, εντάξει. Δεν έχουμε τα οικονομικά στοιχεία. Όμω αυτό που θέλω να πω. Και πώ θα πείσει του άλλου να το δεχθούν. Και πώ θα πείσει του άλλου να το δεχθούν. Μου επιτρέψετε κάτι. Επειδή ήμουν υπουργό ανάπτυξη. Όταν ήσουν υπουργό και ανάπτυξη εδώ κυβερνητικό. Και είχα με την Τρόικα Νταραβέρη. Σε πληροφορώ με το email Χαρδούβελη. Το πολεμάγαμε για ένα δισεκατομμύριο. 5 μήνες. Δεν υπογράφαμε. Πρώτο. Δεύτερο. Όταν έφερε με νόμο ο Σαμαράς σε μια νύχτα το 24, το 23, 13, δεν έλεγε ναι. Έτσι. Άρα λοιπόν, ας αφήσουμε αυτά τα συγκεκριμένα πράγματα να ακούσουμε από το Μητσοτάκη στην Θεσσαλονίκη. Πάμε να κλείσουμε τον κύριο Παρασκευόπουλο. Μια κουβέντα έτσι. Τι θα ακούσουμε από τον κύριο Τσίπρα. Γιατί εγώ μαθαίνω. Το ρεπορτάζ λέει ότι δεν υπάρχει πολλά πράγματα. Και φως εδώ πάνω έχει πολύ. Να δούμε πρώτα ένα θέμα. Είναι ένα ψέμα οικονομικό της πολλών οικονομολόγων ότι η χαμηλή φόρη είναι αναπτυξιακό μέτρο. Δεν είναι αναπτυξιακό μέτρο. Είναι αντιαναπτυξιακό μέτρο. Δηλαδή αφορτώσει τον κόσμο με φόρους. Όχι. Έχω κάνει. Να δεις όταν δεν σου περισσεύει φράγκο. Έχω κάνει. Δεν μπορεί να περδίσεις. Και αν έχεις κέρδη, μπορεί να τα περδίσεις. Ναι, έχω κάνει. Πολύ το κάνεις λάθος το πείμα. Λοιπόν. Πολύ λάθος. Δεν θα πιώσεις καθόλου φόρους. Όχι το φόρο κόσμο. Τα κέρδη πρέπει να φορολογούνται. Ναι, είπαμε όχι. Τα κέρδη πρέπει να φορολογούνται. Και πρέπει να φορολογούνται μέχρι την επένδυση. Ό,τι δεν επενδύεται πρέπει να φορολογείται βαριά. Ότι δεν επενδύεται. Δεν θα διαφέρει για κέρδη τότε. Δεν θα διαφέρει για κέρδη τότε. Δεν είναι αλήθεια. Ο κύριος Παρασκευόπουλος είναι οικονομολόγος. Την Καμπύλη Λαφέρ την ξέρει πιο καλά από μένα. Έτσι. Τι λέει, λέει ότι όταν έχει φορολογική συντελεστή 0% δεν έχει καθόλου έσοδα. Και όταν έχει 100% πάλι δεν έχει καθόλου έσοδα. Αυτά είναι αυτές οι καμπύλες είναι λίγο τη πλάκα. Άμα έχει 100% έχει έσοδα δηλαδή. Ναι, αυτό φάνηκε, αυτό φάνηκε με την ιστορία του πετρελαίου. Συγγνώμη, δεν φάνηκε. Όταν υπερφορολογήσαν το πετρελαίο, μισό λεπτάκι. Υπερφορολογήσαν το πετρελαίο και φώναζαν όλοι ότι κάνετε λάθος.
το αποτέλεσμα ήταν να πέσουν έτσι τα έσοδα του πετρελαίου, γιατί ο κόσμος δεν είχε να πληρώσει. Αλλά για άλλο δεν πράγμα, είναι απλό για να άλλο λέμε πράγμα μιλάμε. Για φορολόγηση για μιλάμε γενικώ. Όχι, δεν μιλάμε για γενικώ. Ότι η υπερφορολόγηση... Δεν μιλάμε γενικώ. Μιλάμε για τη φορολόγηση των κερδών. Ναι, τον κερδό. Άλλο πράγμα το ένα, άλλο το άλλο. Μα εδώ δεν φορολογούνται τα κέρδη. Οι χώρες στην Ευρώπη με τη μεγαλύτερη ανάπτυξη, οι χώρες που βγήκαν πιο γρήγορα από την κρίση και έχουν ανάπτυξη με τη μικρότερη ανεργία, είναι οι χώρες με τη μεγαλύτερη φορολόγηση των κερδών των επιχειρήσεων. Μα εδώ δεν Κύπρο δεν είναι έτσι. Γιατί μειώθηκε η ενεργία στην Κύπρο. Όχι, υπάρχει κάτι άλλο. Κύπρο σε κάνει ειδικά πανεπιστήμια. Τι σχέση έχει με το αρνούνται τα ειδικά πανεπιστήμια. Αρνούνται τα ειδικά πανεπιστήμια. Πάθο 16. Μισό να αφήσουμε Εκείνο το οποίο σήμερα η κυβέρνηση προσπαθεί να κάνει είναι αφενός να εκπληρώσει ένα πρόγραμμα το οποίο θεωρεί λάθος. Καθαρά πράγματα. Θεωρεί λάθος. Αφού είναι λάθος, θα σηκωθεί να φύγει. Γιατί κάθεστε, συγγνώμη, και δεν λέτε σηκώμα. Αφού κάνω ένα λάθος πρόγραμμα. Και ταυτοχρόνως. Γιατί θα μας πείτε μετά πριν τις εκλογές. Και ταυτοχρόνως. Σας λέγαμε ότι είναι λάθος πρόγραμμα. Και ταυτοχρόνως, λέω. Και ταυτοχρόνως. Και ταυτοχρόνως. Από αυτά τα μέτρα, τα οποία η ίδια θεωρεί ότι ήταν λάθος, να κάνει το καλύτερο. Δηλαδή. Κλείνουμε, παρακαλώ. Πες την κουβέντα να κλείσουμε. Το λιμάνι. Υπήρχε άλλη λύση. Τα αεροδρόμια, υπήρχε άλλη λύση. Παρ' όλα αυτά όμως, θα πρέπει από την πώληση του λιμανιού και από την πώληση του αεροδρομίου και από την πώληση του ελληνικού να κάνουμε το καλύτερο, να τα κάνουμε ανάπτυξη. Δεν πουλιώνται. Λοιπόν, κλείνουμε. Δεν πουλιέται το λιμάνι. Λοιπόν, κλείνουμε, κύριοι. Αξιοποιούνται. Παραχώρηση. Αξιοποίηση. Ευχαριστούμε πολύ, κύριοι. Για τους θέσεις. Να είστε καλά. Νικήτας Γιαγλαμάνης, αντιπρόεδρος της Βουλής, σε δύο λεπτά μαζί μας, μαζί με τα μηνύματά σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους σας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.